Γεια σας και πάλι, Γιώργος Λαμπύρης από το Capital. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω όχι από τη Λεωφόρο Συγκρού, ούτε από τον δαχτυλίδι της Λεωφόρου Κυψίας. Θέλω να ξεκινήσω από τα γραφεία του Μιχάλη του Μαυρολέων, που βρίσκονται στην καρδιά της Κυψέλης, γιατί έχω πάει. Και θέλω λίγο να μου πεις, Μιχάλη, τι σκεφτόσουν όταν έκανες τα γραφεία σου μέσα στην Κυψέλη και δεν πήγες, ας πούμε, να τα κάνεις σε κάποιο κεντρικό οδικό άξονα της Αθήνας. Εντάξει, θα σου πω ότι πάντα είχα σχέση με το κτίριο. Δεν θα πήγαινα έτσι εύκολα στην Φωκιόνος Νέγρη να φτιάξουμε αυτό που φτιάξαμε. Και από την άλλη, ξέρεις, αυτά που λέμε στους πελάτες μας και γενικώς για τη φιλοσοφία που έχουμε για το χώρο εργασίας, ήταν μια καλή δοκιμή, έχοντας βέβαια πολύ περιορισμένα χρηματικά διαθέσιμα, να φτιάξουμε κάτι που θα ήταν έξυπνο, δημιουργικό και απ' την άλλη να δίνει την ευκαιρία να παράγει δημιουργία. Οπότε η περιοχή εκείνη την εποχή που ξεκινήσαμε, γιατί φέτος κλείσαμε τα 40 χρόνια, δεν είμαστε ακριβώς 40 χρόνια στο ίδιο ακριβώς κτίριο με την ίδια ακριβώς έτσι, εικόνα που έχουμε σήμερα, αλλά ξεκινήσαμε με κάποιον όροφο και επεκταθήκαμε και τελικά έχουμε όλο το κτίριο τώρα. Αλλά αυτό μας δίνει χαρά, έτσι, και είναι κάτι το οποίο μας ανήκει και απ' την άλλη το συντηρούμε, το θέλουμε και το διατηρούμε για να δημιουργούμε προϊόντα αρχιτεκτονικής που να έχουν ενδιαφέρον. Επομένως, επειδή συζητήσαμε, Μιχάλη, για χαρά, Ηλία, το παν είναι το πώς νιώθει ο χρήστης μέσα σε ένα γραφείο τελικά και όχι απαραίτητα το πού. Ή πρέπει να συνδυάζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Ισχύει αυτό αρκετά. Και που δίνετε εσείς προτεραιότητα ως γραφείο. Καλησπέρα και από μένα καταρχάς. Και πράγματι έχω πάει και εγώ στα γραφεία του Μιχάλη και όλοι μας τα ζηλεύουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία γραφεία. Ισχύει αυτό ότι νομίζω ότι βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο ένα από τα κυριότερες προτεραιότητες σε κτίρια γραφείων είναι το πώς νιώθουν οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτά. Είναι αυτό που λέμε η ευεξία των εργαζομένων. Γενικότερα νομίζω, αν δει κανείς και ιστορικά τα γραφεία, πάντα το μέλημα είναι πώς θα αυξηθεί η αποδοτικότητα ουσιαστικά της εταιρείας που έχει τα γραφεία. Στο παρελθόν αυτό ίσως εκφραζόταν με τις δομές του γραφείου, το layout, την ιεραρχία. Νομίζω λένε και περισσότερο και γιατί δουλεύουμε με πολύ διαφορετικούς τρόπους, με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και γιατί ίσως λόγω των πρόσφατων γεγονότων έχουμε δει πώς είναι να δουλεύεις και εκτός γραφείου, σε ένα πιο άνετο περιβάλλον. Νομίζω αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά και επηρεάζει το πώς σκεφτόμαστε το γραφείο και νομίζω το πώς η εμπειρία του εργαζομένου γίνεται η προτεραιότητα νομίζω πλέον στο σχεδιασμό. Μείνω να έρθω σε σένα, να το κάνω λίγο πιο προσωποκεντρικό. Πώς ήταν το συνέστημα και ποια ήταν η πρόκληση όταν τελικά έμαθες ότι εσύ θα είσαι εκείνος που θα ανακατασκευάσει το Μινιόν. Πολλοί από εμάς, ίσως οι των 40 και άνω, το προλάβαμε το Μινιόν, ψωνίσαμε στο Μινιόν, περπατήσαμε στην Πατησίων όταν η Πατησίων μπορούσε να περπατηθεί και τώρα με κάποιο τρόπο κάνουμε μερικά βήματα πίσω, όχι ως προς το κομμάτι το νοσταλγικό, αλλά ως προς το κομμάτι ότι πάμε να δημιουργήσουμε και πάλι ένα βιώσιμο δρόμο που να μπορεί να έχει και κατοικίες, να έχει και κόσμο, να έχει μια ζωντάνια. Επομένως, πώς ήταν αυτή η αίσθηση, η πρόκληση του να ξαναφτιάχνεις το Μινιόν σε μια άλλη πλέον οπτική. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με καλέσατε. Το Μινιόν έχει την ιδιαιτερότητα που έχει μνήμη. Η μνήμη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει και μια πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτήν. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν καθαρά μια μνήμη του κόσμου που ζούσαν το πολυκατάστημα. Δηλαδή δεν ήταν ένα κτίριο που αρχιτεκτονικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν η χρήση του.
που και εκείνη την εποχή ήταν το μοναδικό μεγάλο πολυκατάστημα, οι πρώτες κυλιόμενες σκάλες, όλα αυτά που έχουμε. Αυτό δίνει με μεγαλύτερη ευθύνη όταν κάθεσαι να το μελετήσεις, βέβαια. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν εμείς κάναμε τη μελέτη, αυτό που σκεφτήκαμε περισσότερο ήταν το πολεοδομικό, πρέπει να πω. Να έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε ένα οικοδομικό τετράγωνο στο κέντρο της Αθήνας με όλο αυτό που σημαίνει το κέντρο στην Αθήνα, ήταν πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Άρα, μάλλον, η προσέγγιση μας ήταν πρώτα απ' όλα πολεοδομικά. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το κτίριο να γίνει κινητήριος δύναμη για να μπορέσει να αλλάξει το κέντρο και να αλλάξει και λίγο όλο αυτό το συνέστημα της γκρίνιας, όλο το κέντρο, Μαυρίλα, τόνα, τάλογο. Το λέω αυτό έτσι, λίγο και λίγο πεζά, γιατί από εκεί πέρα βγήκε το χρώμα. Το χρώμα βγήκε, ήταν μια καθαρά αντίδραση φυσική στο τέλος. Σχεδόν παιδική, θα το κάνουμε χρώμα. Δηλαδή, θα το έλεγες, ας πούμε, χρώμα. Κι όμως μας έδινε αυτή τη δυνατότητα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο που μπορούσαμε να συνθέσουμε μία περισσότερες όψεις κατά κάποιο τρόπο με το ίδιο στοιχείο, που κι αυτό είχε την ιδέα του. Άρα, για μας ξεκίνησε όλο σε σχέση με την πόλη. Τώρα, σε σχέση με τα γραφεία, το θέμα των γραφείων και όλο το κομμάτι αυτό που συζητάγατε πριν, έχει αλλάξει πάρα πολύ το χώρο γραφείων πια. Και μάλλον και έχει αλλάξει και λίγο σε σχέση, πιστεύω, άμα το σκεφτούμε με το χρόνο, από τους ίδιους αρχιτέκτονες. Δηλαδή, ο χώρος εργασίας που δημιουργούσαν οι αρχιτέκτονες, οι γραφίστες, ήταν πάντα χώροι που όποιος ερχόταν σου λέγανε τι ωραία, γιατί είναι περίεργο και ιδιαίτερο αυτό το μέρος. Αυτή η ιδιαιτερότητα μας έκανε να φτάσουμε σε περιβάλλον τύπο Google, να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι λίγο πιο, να είναι λίγο πιο funny, που μπορεί να νιώθει καλύτερα ο εργαζόμενος μέσα. Όλο αυτό ρήμασε κάπως. Και αυτό έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλο και το εξελίσσουμε. Πάνω, έχοντας μια εμπειρία δική μου και διατηρώντας ένα γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, στην Ακαδημίας, το οποίο είναι περίπου 30 τετραγωνικά για να μπορώ να καλύπτω τις ανάγκες μου, θα ήθελα λίγο έτσι να μου δώσει την αίσθηση του πώς αλλάζει η φιλοσοφία ως προς τα γραφεία πλέον σήμερα. Δηλαδή, κάποτε είχαμε κατακερματισμένες ιδιοκτησίες μέσα σε κτίρια αρκετά μεγάλα και πλέον βλέπουμε να αλλάζει λίγο αυτό το μοντέλο, να επιδιώκεται η διαδραστικότητα μεταξύ των χρηστών μέσα σε ένα χώρο και τα γραφεία να γίνονται λίγο μεγαλύτερα, ανοιχτοί χώροι, διαφάνεια, πολλά τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Άρα υπάρχει πλέον μια τέτοια, φαντάζομαι, αλλαγή. Πάμε προς τα εκεί ούτως ή άλλως. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω, ακούγουμε? Ναι, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σημαντική αλλαγή αν ανατρέξουμε τα τελευταία 50 χρόνια και είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά των αρχιτεκτώνων σε αυτή την ιστορία, όμως δεν πάβει να υπάρχει η αρχική ιδέα πάντα που την έχει ο developer. Γιατί ο developer πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς. Αν πάμε λοιπόν πίσω στη δεκαετία του 60 που θεωρητικά ξεκίνησε η ανάπτυξη και γίνανε, αν θέλετε, τα πρώτα γραφεία πέρα από το δημόσιο τομέα, ο developer της εποχής δεν είχε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, άρα δεν είχε διανοιοδότηση. Υπήρχε λοιπόν τι τότε? Υπήρχε το φαινόμενο της αντιπαροχής. Άρα δεν εκταμείευε για τη γη, έπρεπε όμως να χρηματοδοτήσει την ίδια την κατασκευή. Οι ανάγκες της αγοράς τότε ήταν μικρά γραφεία. Έτσι βλέπουμε πολύ μεγάλα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Πανεπιστημίου, στην Οδό Σταδίου, τα οποία έχουν καλύψεις μπορεί και παραπάνω από 1.000 τετραγωνικά στον όροφο και ήταν κατακερματισμένα στον περίφημο, όπως λέγανε τότε, μπακλαβά, σε γραφεία των 20 τετραγωνικών, οπότε κάποιοι αγοράζανε ή κάποιοι άλλοι νοικιάζανε και όσο η δραστηριότητά τους μεγάλωνε, παίρναν και το διπλανό και το παραδιπλανό. Στην συνέχεια, βεβαίως, ήρθε η ανάγκη για μεγάλους γραφειακούς χώρους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό καλύφθηκε από τον γνωστό σε όλους developer της δεκαετίας του 80, τον Μπάμπη τον Βοβό, που έκανε
σειρά γραφείων, αλλά είχε πελάτες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες είχαν ανάγκη μεγάλων γραφείων. Φτάσαμε λοιπόν στην προ-COVID μεν εποχή, περίπου στο 2015-16-17, όπου άρχισε να υπάρχει μία ανάγκη για μεγάλους χώρους γραφείων, αλλά υπήρχε έλλειμμα στην ελληνική αγορά και στην αγορά της Αθήνας. Και έτσι λοιπόν είδαμε φαινόμενα, όπως το Orbit που είπε ο εκπρόσωπος Συνοβάλ στο προηγούμενο πάνελ, που δώσαν μια όθηση σε νέους γραφειακούς χώρους, γιατί όμως το σημαντικό υπήρχε και η ζήτηση. Χρήστο, να έρθω λίγο σε σένα. Η αίσθησή σου ως προς το μοντέλο αλλαγής της εργασίας στη μετα-COVID περίοδο που έφερε και μια υβριδική κατάσταση, λίγο στο σπίτι, λίγο στο γραφείο, δημιούργησε με κάποιο τρόπο την ανάγκη να πάμε πιο κοντά στο μοντέλο μιας Google και στην Ελλάδα και να δημιουργήσουμε χώρους ψυχαγωγίας, χώρους που θα δώσουν και κάτι άλλο στους εργαζόμενους πέρα από ένα γραφείο και έναν υπολογιστή και ένα τηλέφωνο στο τέλος της ημέρας. Πάμε προς τα εκεί. Αυτό το κοροϊδεύαμε. Θυμάμαι πριν από 10 χρόνια, ξέρω εγώ, αν βλέπαμε ένα γραφείο, ας πούμε, με γυάλινα χωρίσματα κάπου ή να είχε χρώματα μέσα και λίγο ένταση αυτό το γραφείο και παλμό, λέγαμε, καλά, τι, Google, θες να γίνεις. Νομίζω όμως ότι έρχεται μια πραγματικότητα που μας οδηγεί προς τα εκεί, ούτως ώστε τις 2 ή τις 3 ημέρες που θα πηγαίνει πλέον κάποιος στο γραφείο, που γίνεται κατά κόρον σε πολλές μεγάλες εταιρείες, να απολαμβάνει και ένα περιβάλλον και να αποτελεί και ένα κίνητρο για εκείνον, για τον εργαζόμενο, να πάει στο γραφείο να δουλέψει, να μην είναι μόνο στο σπίτι. Καταρχάς, ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό. Η μετα-COVID περίοδο έχει κυρίως το χαρακτηριστικό ότι επισημοποιεί όλο αυτό το κομμάτι που λέμε υβριδικό. Δηλαδή, κάποιος έχει τη δυνατότητα να δουλέψει απομακρυσμένα και να είναι κάποιες μέρες στο σπίτι του ή στη δουλειά. Τώρα, σε σχέση με το χώρο, εδώ παρατηρούμε μια μετατόπιση. Είναι αυτό που λέμε ότι ο χώρος μετατρέπεται σε ένα είδος event, from space to place, και πάβουμε να αντιλαμβανόμαστε το χώρο όπως με την παραδοσιακή έννοια και τον αντιλαμβανόμαστε περισσότερο ως μια δυναμική πλατφόρμα που μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, η περίπτωση της Google όντως είναι μια αρχή και κινητοποιεί κυρίως αυτό που λέμε workplace consultancy, δηλαδή να αποδικοποιηθούν ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εταιρείας και το προφίλ που πρέπει να δουλέψει εναλλακτικά, κυρίως για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό τώρα είναι ένα αρκετά παράδοξο πράγμα. Ενώ μιλάμε για βιωσιμότητα, εφορία, εναλλακτικούς τρόπους, στην πραγματικότητα οι εταιρείες επαναπροσδιορίζουν αυτό που ονομάζουμε παραγωγικότητα. Ποιος είναι ο πραγματικός τρόπος για να είναι κάποιος παραγωγικός? Είναι ένα μεικτό πράγμα. Είναι μια ψυχοσωματική κατάσταση που πρέπει να βρεθεί κάποιος λίγο αποφορτισμένος από αυτό που λέμε συμβατική εργασία, ώστε να βρεθεί σε μια πιο δημιουργική κατάσταση. Άρα σίγουρα η τάση είναι προς τα εκεί. Σίγουρα ήρθε για να μείνει το υβριδικό μοντέλο. Ήδη σκεφτείτε ότι πάρα πολλοί νέοι εργαζόμενοι το θεωρούν προϋπόθεση. Αλλά σε επίπεδο χώρου νομίζω ότι ζούμε την εποχή μιας δυναμικής πλατφόρμας και σίγουρα μιας αντίληψης του χώρου ως τόπο. Γιώργο Μπάτζιο, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα σε όλους. Βιώσιμη προσέγγιση στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής και προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα. Τελικά, πόσο καθοριστικό είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, θα συμπληρώσω κάτι στα λεγόμενα του συναδέλφου εδώ πέρα. Θεωρώ ότι ο κορονοϊός, η περίοδος που περάσαμε, δεν μετάλλαξε κάτι στο γραφειακό χώρο. Υπάρχει μια πορεία από το 50 ως σήμερα, περνώντας από το μοντέλο, το τελειοριστικό, στο μοντέλο του ανθρώπου πληροφορία, που μεταλλάσσεται σιγά-σιγά. Ο κορονοϊός έφερε απλώς κάποιες τάσεις, κάποιες από αυτές εφαρμόστηκαν με επιτυχία και κάποιες άλλες απλώς δεν δούλεψαν. Μας έμαθε η περίοδος COVID, καταρχήν έγινε ένα άλμα στις τεχνολογίες του επικοινωνίας και επίσης μας έμαθε πώς δουλεύει η τηλεργασία. Εγώ πιστεύω ότι ο γραφειακός χώρος έχει δύο παραμέτρους. Ο ένας είναι
η παράμετρος αυτονομίας του εργαζομένου. Ο δεύτερος είναι η παράμετρος της ενεργατικότητας. Όσο περνάει, αυτοί οι παράμετροι υπήρχαν πάντα, από το 50 έως σήμερα. Όσο περνάει ο καιρός, η συνεργατικότητα ενισχύεται, η αυτονομία αποδυναμώνεται. Αυτό όμως και πάλι έχει να κάνει με το μοντέλο, το ιεραρχικό μοντέλο μιας εταιρείας. Υπάρχουν εταιρείες όπως κάποιες οι τράπεζες ή οι πιο corporate εταιρείες, να τις πούμε έτσι, οι οποίες δεν μεταλλάσσονται με τον ίδιο ρυθμό όπως οι εταιρείες, παραδείγματος χάρη, τα startup στο high-tech. Νομίζω όμως ότι άμα κοιτάξουμε τι είναι το χώρος του γραφείου, ο γραφειακός χώρος είναι ένα φόρουμ. Εκεί που πάμε, ένα κολαπτήριο ιδεών. Αυτό μας έδειξε ο κορονοϊός, έχει ανάγκη την ανθρώπινη παρουσία, την φυσική παρουσία του ανθρώπου. Και νομίζω σιγά σιγά, για λόγους αποτελεσματικότητας, θα πάνε ακόμα και οι corporate εταιρείες προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιώργο. Ναι. Ήθελα απλώς να συμπληρώσω κάτι ή τέλος πάντων να σχολιάσω κάτι και για αυτό που είπες εσύ σχετικά με την Google, η οποία έδωσε τουλάχιστον τότε ένα παράδειγμα για το πώς είναι ο σύγχρονος χώρος γραφείων, αλλά κυρίως να πούμε, να μην μας φαίνεται παράξενο ότι ένας εργασιακός χώρος στην Ελλάδα του 1960-70 έχει εξελιχθεί, όπως εξελίσσεται βέβαια και η αγορά στην Ελλάδα, η οποία έχει διεθνοποιηθεί. Έχουν έρθει πολλές ξένες εταιρείες, οι οποίες είχαν άλλα πρότυπα από αυτά που είχαμε εμείς, με αποτέλεσμα ότι αυτό παρέσυρον την εξέλιξη του χώρου του γραφείου δραστικά. Τώρα, όσον αφορά την Google, επειδή εμείς σχεδιάζουμε τώρα αυτή την εποχή και κατασκευάζουμε τα καινούργια γραφεία της Google, θέλω να σου πω ότι αυτή η ιστορία που περιέγραψες δεν υπάρχει πλέον. Έχει άλλη λογική. Και εγώ πιστεύω ότι το γραφείο είναι ένα ζωντανό θέμα το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Όπως εξελίσσεται βέβαια και η αρχιτεκτονική και μια που μιλάμε για το χώρο τέλος πάντων του γραφείου και μιλάμε για τον εσωτερικό χώρο και αυτό εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα όσο η τεχνολογία έρχεται και μπαίνει μέσα στο αντικείμενό μας. Ηλία, έχοντας την εμπειρία, σε ευχαριστώ Μιχάλη για την παρέμβαση και τις διευκρινήσεις. Ηλία, έχοντας την εμπειρία τη διεθνή με παρουσία και στην Αμερική και στην Νέα Υόρκη όπου έχετε δραστηριότητα, λίγο θα ήθελα να μου πεις, αν έχεις την καλοσύνη, πού βαδίζουμε έχοντας το παράδειγμα του εξωτερικού, πού βαδίζουμε στην Ελλάδα σε επίπεδο εξέλιξης των γραφειακών χώρων, πιστοποιήσεων, βιωσιμότητας και κριτηρίων τα οποία με κάποιο τρόπο καθορίζουν αυτή τη στιγμή και την επιλογή του εκάστοτε επενδυτή και κατ' επέκταση επηρεάζουν και τη δουλειά των μελετητών, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη η αγορά των γραφείων είναι πολύ ιδιαίτερη. Νομίζω επειδή και οι χώροι και το real estate έχει ακριβήνει πάρα πολύ, είναι μια πολύ ιδιαίτερη αγορά και αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου, νομίζω, διάβαζα ένα άρθρο, 26 φορές το Empire State Building σε άδειους χώρους γραφείων. Άρα δεν ξέρω αν είναι σύγκριση. Εμείς ψάχνουμε να τους δούμε με το κι άλλοι εδώ βέβαια. Εδώ συμβαίνει το ανάποδο. Εδώ νομίζω καλύπτεται αυτή τη στιγμή ένα κενό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια σε χώρους σύγχρονων γραφείων με μεγαλύτερους χώρους, με μεγαλύτερη ευελιξία. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι της βιωσιμότητας, πράγματι είναι κάτι το οποίο είναι μια προτεραιότητα στον σχεδιασμό των γραφείων. Νομίζω ότι υπάρχει έντονα το κομμάτι των πιστοποιήσεων όπως είναι το LEED, αλλά σιγά σιγά νομίζω περνάμε και σε άλλες πρακτικές, οι οποίες θα έλεγα είναι ίσως ακόμα και πιο ουσιαστικές, όπως είναι το φαινόμενο της κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα και στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις βασικά της Ελλάδας. Έχουμε πάρα πολλά κτίρια τα οποία χρήζουν ανακαίνησης και εξυγχρονισμού. Και εκεί υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον, καθώς αυτά τα κτίρια έχουν
ενσωματώσει τις εκπομπές Άνθρακα στον πύργο, στον πύργο του Πειραιά. Αυτό εφαρμόστηκε ως αρχή. Στον πύργο του Πειραιά εφαρμόστηκε εκτενώς. Και στο ελληνικό επίσης, που τα φερτά υλικά μπαίνουν σε μια διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποιούνται. Ναι. Άρα είναι κομμάτι της ζωής μας και αυτό πλέον της κατασκευαστικής αλλά και μελετητικής ζωής. Έτσι. Στον πύργο του Πειραιά, να σας πω ότι η προηγούμενη όψη του κτηρίου αποσυνομολογήθηκε πάρα πολύ προσεκτικά. Ήταν μια πάρα πολύ χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία που επέλεξε να κάνει ο φορέας υλοποίησης του έργου, ο developer. Και διαχωρίστηκαν τελικά. Νομίζω και στοιχεία μία του είχαν βρεθεί μέσα στην παλιά κατασκευή. Ναι, αλλά το σημαντικό είναι ότι ανακυκλώθηκε η όψη κατά 99% και μάλιστα ως προς το γυαλί, το οποίο νομίζω ήταν περίπου 130 τόνους γυαλί, ανακυκλώθηκε και το γυαλί αυτό έχει βρεθεί πίσω στην έωψη του κτηρίου. Άρα πραγματικά λειτουργήσε αυτό το στοιχείο της κυκλικής οικονομίας. Μίνωα, το κομμάτι της κυκλικής οικονομίας, λοιπόν, πόσο θα το δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο νέων κατασκευών που θα δημιουργούνται και κατά πόσο θα επηρεάσει και τη δουλειά του αρχιτέκτονα ως προς τη μελέτη για το να δημιουργήσει κάποια πράγματα υπολογίζοντας ενδεχομένως σε ήδη διαθέσιμα υλικά και στην νέα τους ζωή που μπορεί να προέλθει μέσα από μια διαδικασία ανακύκλωσης. Υπήρξε μια τέτοια διαδικασία στην περίπτωση του Μινιών, ας πούμε. Κατά το Μινιών, μόνο από το γεγονός ότι ανακυκλώσαμε το κέλυφος ήταν το πιο σημαντικό. Αλλά για να κάνουμε λίγο, να πω λίγο πιο πίσω, να αναφερθώ. Ποια έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, δηλαδή είναι βασικό πράγμα η βιωσιμότητα ενός κτηρίου. Βέβαια, πρέπει να σκεφτούμε κάποια άλλα πράγματα. Για να είμαστε πραγματικά εκπομπές μηδέν, η ανακύκλωση, όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει μια υποδομή που να μπορεί να το υποστηρίζει αυτό. Πολλές φορές έχω συνειδητοποιήσει στην Ελλάδα ότι μιλάμε πάρα πολύ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί από όπου και να ξεκινήσεις, πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου, δεν γίνεται. Έρχομαι από μια χώρα που περάσανε μια δεκαετία για να καταφέρουμε πράγματι να το ισορροπήσουμε. Πρώτα ήταν η πρόθεση. Η πρόθεση, η υποχρέωση πρέπει. Όλο αυτό θέλει χρόνο για να γίνει. Για να καταλάβουμε επίσης ότι για να φέρουμε ένα υλικό μπορεί να είναι πάρα από ένα ανακυκλώσιμο βιώσιμο, για να το φέρουμε από εκεί πέρα να το φέρουμε, μπορεί να εκπέμπουμε δεν ξέρω εγώ τι. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εύκολα και θέλουμε να. Και πράγματι, δηλαδή, εγώ τώρα που δουλεύουμε στο Μινιόν για το developer που δουλεύουμε, είναι από τις εταιρείες που μου είχαν τρομερή εντύπωση γιατί το έχουν από το Α μέχρι το Ω μέσα τους και στα γραφεία τους. Δηλαδή, πώς κάνουν την ανακύκλωση, πώς λειτουργούν. Όλα ξεκινάνε, είναι μακρύς ο δρόμος. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν ξέρω πραγματικά κατά πόσο είναι δυνατόν να είμαστε 100% σωστοί σε αυτό που προτείνουμε, αλλά τουλάχιστον το γεγονός ότι όλοι μιλάμε γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα και για μας το δικό μας το project στο Μινιόν, εννοείται ότι το είχαμε υπόψη μας όλα αυτά τα πράγματα. Το πιο βασικό σε εμάς είναι το κέλυφος. Να φανταστείτε ότι αυτό μπορεί να είναι πάνω το 50% το γεγονός ότι ανακυκλώνεις όλο αυτό, όπως επίσης και στον συνάδελφο που ανακυκλώσανε τον πύργο. Και επίσης να πω για την επανάχρηση. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο για την επανάχρηση. Προτού φτιάξουμε, να ανακυκλώσουμε πραγματικά. Δηλαδή, μια που δημιουργήσαμε μια πόλη 5 εκατομμυρίων κατοίκων και την βλέπεις από πάνω και σε πιάνει ψυχή σου, νομίζω στο Mexico City, ας ανακυκλώσουμε όλο αυτό που έχουμε. Έχουμε πολύ πράγμα. Πάνω, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Έχει με κάποιο τρόπο δυσκολέψει τη ζωή σας, αλλά και τη ζωή μας γενικότερα, το κομμάτι των νέων υλικών που έρχονται στο προσκήνιο, νέες απαιτήσεις, νέες προσδιαγραφές, προϊόντα τα οποία αλλάζουν διαρκώς, νέες τεχνολογίες, όλη αυτή η διαδικασία που είναι μια αέναη εξέλιξη στον κατασκευαστικό κύκλο αυτή τη στιγμή, εν τέλει, έχει διευκολύνει, έχει δυσκολέψει, πόσο έχει επηρεάσει το κόστος κατασκευής. Κοιτάξτε, οτιδήποτε καινούριο συμβαίνει έρχεται πρακτικός για να διευκολύνει και να εξελίξει. Το θέμα είναι
πόσο καλά το έχουμε μελετήσει για να το εφαρμόσουμε. Δεν είναι μόνο η ύπαρξη νέων υλικών ή νέων τεχνολογιών, είναι και το πώς εφαρμόζονται. Σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν σοβαρές προσπάθειες, είτε αυτές είναι από το κράτος, είτε αυτές είναι από ιδιωτική πρωτοβουλία, για εκπαίδευση των ανθρώπων εκείνων που θα ασχοληθούν για να τα εφαρμόσουν. Γιατί δεν αρκεί μόνο να υπάρχει ένα υλικό. Όταν υπάρχει ένα υλικό, είναι το πρώτο βήμα. Η εφαρμογή όμως μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική από την ύπαρξη του καλού, εξελιγμένου, τεχνολογικά βέλτιστου υλικού. Άρα πιστεύω ότι αυτό γίνεται όχι μόνο με την ύπαρξη των σωστών συνεργείων, να πω, αλλά πρέπει να ξέρουν και εμείς οι μηχανικοί πώς θα επιβλέψουμε και θα παραλάβουμε τέτοια πράγματα βάσει των προδιαγραφών των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι τα έχουν σκεφτεί, τα έχουν δημιουργήσει, τα έχουν κατασκευάσει σαν προϊόντα. Αν λοιπόν η χρήση αυτών των υλικών γίνει σωστά, θα έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί κάποιες φορές η λάθος χρήση μπορεί να δημιουργήσει λάθος αποτέλεσμα. Πολύ χειρότερο. Ας μην ξεχνάμε, γιατί άκουσα πριν για το θέμα της ύπαρξης του αμιάντου στον πύργο του Πειραιά, όπου μπορεί να υπάρχει και σε άλλα κτίρια, όπως βλέπετε το κτίριο του ΟΤΕ και ούτω καθεξής. Κάποτε θεωρούταν τεχνολογικά εξελιγμένο προϊόν ο αμίαντος. Διότι ήταν ελαφρύς, διότι ήταν εύκολο στη χρήση και ξαφνικά η εξέλιξη έδειξε ότι δεν ήταν. Μιχάλη, θα δούμε εναλλακτικές διαδρομές σε γραφεία και να φεύγουν τα πράγματα δεδομένης και της μειωμένης διαθεσιμότητας που υφίσταται πλέον σε πολύ κεντρικούς κόμβους, να πηγαίνουμε σε άλλες αρτηρίες, σε μικρότερες ενδεχομένως, σε μικρότερες ενδεχομένως κλίμακας αναπτύξεις, γιατί δεν μπορούν όλοι να γίνουν σαν το δακτυλίδι της Κηφισίας που γίνεται αυτή τη στιγμή ή λεωφόρο Συγκρού. Θα δούμε λοιπόν, υπάρχουν εναλλακτικές οδοί για να πάμε και σε άλλες περιοχές ή σε άλλα σημεία στην Αθήνα, γιατί υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή για χώρους, για καινούριους χώρους και για σύγχρονους χώρους γραφείων. Κοίταξε, ένα από τα κριτήρια επιλογής των γραφείων από τις εταιρείες είναι η πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσο αυτά βρίσκονται σε σχετικό ύπνο, έτσι, θα δυσκολευτεί αυτό να επεκταθεί η αγορά του γραφείου σε άλλες περιοχές. Θα δούμε καινούρια κτίρια σαν τη Σαγκεμάρα, ας πούμε, στην Καλλιθέα. Λέω τώρα, ναι. Υπάρχει κάτι τέτοιο έχω στο μυαλό μου. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε κτίρια, γιατί ούτως ή άλλως και η αρχιτεκτονική γενικότερα περνάει μια φάση μιας ανανέωσης για την ελληνική αρχιτεκτονική. Οι πληροφορίες του τι συμβαίνει στο εξωτερικό και το τι συμβαίνει στην παγκόσμια αρχιτεκτονική περνάει πολύ πιο γρήγορα στα ελληνικά γραφεία. Ο καθένας πλέον έρχεται να πει ότι αυτά τα στοιχεία που βλέπω από όλη αυτή την τεράστια βιβλιογραφία, κάποια από αυτά είναι προσαρμόσιμα, τέλος πάντων, σαν ιδέες στην ελληνική αρχιτεκτονική. Οπότε θεωρώ ότι η αγορά θα είναι αυτή που θα δείξει το πού θα πάει γεωγραφικά το γραφείο. Και όσο αυτό συμβαίνει, το γραφείο σαν χώρος θα εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, γιατί πλέον η διαφορά μεταξύ γραφείου και σπιτιού έχει κάποια πολύ έτσι merging, ας πούμε, στεγανά, που δεν είναι στεγανά. Γι' αυτό και αναπτύσσεται μια λογική η οποία λέγεται αυτή η ρέζι από το residential και το commercial, το ρέζι commercial, το οποίο θεωρώ ότι είναι αυτό που εξελίσσει και έχει ακόμα περιθώριο να εξελιχθεί. Τα γραφεία μας πλέον δεν είναι της λογικής ότι έχω ένα workstation, γιατί η δουλειά του εργαζόμενου δεν είναι πάνω σε ένα workstation με ένα μηχάνημα, αλλά είναι με ένα τέλος πάντων desktop,
αλλά με ένα λάπτοπ, το οποίο σήμερα μπορεί να δουλεύω εδώ, αύριο να πάω στην καρέκλα από εκεί, μεθαύριο να πάω στο γραφείο και στο workstation του άλλου ορόφου ή να βγω στο πάρκο κάτω στο κοινό στο χώρο και να δουλέψω ή να μιλήσω, τέλος πάντων, μέσα από ένα Teams, Zoom κτλ. Όλα αυτά που υπάρχουν, γιατί αυτή θα είναι η εξέλιξη της, της εργασίας. Γιώργο, πώς θα επηρεάσει ακόμα περισσότερο και εντονότερα το επόμενο διάστημα η κλιματική αλλαγή, τον τρόπο που δουλεύετε? Κοίταξε, sorry που φεύγω ξανά off-script, αλλά έχουν τεθεί κάποια ζητήματα εδώ που είναι πολύ σημαντικά. Okay. Και θα νιώθω την ασφάλεια με τον Ηλία εδώ να μιλήσω για το θέμα του πύργου. Ναι. Νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει. Είναι ένα θέμα, ο πύργος είναι ένα κτίριο, το περισσότερο βιώσιμο κτίριο που μπορούμε να κάνουμε. Και είναι ένας διάλογος που πρέπει επιτέλους να ανοίξει. Η Αθήνα έχει κορεστεί, δεν υπάρχουν ελικόπεδα ουσιαστικά. Άρα, ή θα δείξουμε το θέμα του πύργου, ή θα κάνουμε τα κάμπους που αρχίζουμε να κάνουμε σιγά-σιγά περιφερειακά. Εμείς κάναμε ένα στη Λυκόβρηση, ένα είδος κάμπους. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα του πύργου. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα ταμπού που, ξέρετε, το πρώτο ταμπού είναι Ντουμπάι, θα γίνουμε. Όχι. Να γίνουμε Λονδίνο. Δεν χρειάζεται να γίνουμε Ντουμπάι. Άρα πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα που... Τι σημαίνει, εδώ να σταθούμε λίγο, τι σημαίνει θα γίνουμε ή να γίνουμε Λονδίνο, στην πράξη? Στο Λονδίνο η ανάπτυξη σε ύψος γίνεται σε συγκεκριμένα μέρη, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη των γύρω περιοχών, οι οποίες είναι λίγο πιο πολυδομικά, λίγο πιο ελαφριές περιοχές, το θέσω έτσι. Χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται να το διερευνήσουμε και να δούμε πού μπορούμε στην Αθήνα να χτίσουμε πύργους. Αυτό θα να πω. Okay, άρα να δώσουμε λίγο χώρο στην πόλη ουσιαστικά και στον κάτοικο να μπορέσει να κινηθεί και όχι να απλώνουμε τα γραφεία όσο δυνατό περισσότερο γίνεται για να πιάνουμε χώρο. Αυτό. Θα καταλήξουμε σε ένα φαινόμενο zoning. Θα έχουμε το zoning των γραφείων, το zoning των κατοικιών. Μπορούμε να τα αναμίξουμε όλα και... Όπως και ο Ηλίας, έχω ζήσει και εγώ στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει αυτό το urban mixed που δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό. Και ένα άλλο θέμα που έδειξε ο Ηλίας πάλι για το θέμα των γραφείων στη Νέα Υόρκη. Και έχει πολύ δίκιο σε αυτό. Τι γίνεται στην Νέα Υόρκη τώρα και τι γίνεται στην Αθήνα και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τα γραφεία έχουν την ιδιότητα να δείχνουν την υγεία μιας οικονομίας. Όταν λειτουργούν σαν τα καναρίνια έξω από τα πυρηνικά εργοστάσια. Όταν υπάρχει διαρροή, σκάνε. Πρώτα σκάνε τα γραφεία, μετά σκάνε οι οικίες και μετά σκάνε τα ξενοδοχεία. Γιατί πρώτα πρέπει να δουλέψουμε, στη συνέχεια να ανεβάσουμε το δημοτικό μας επίπεδο και να αγοράσουμε ένα καλύτερο σπίτι και μετά θα πάμε και στα πεντάστερα. Άρα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει, η οικονομία έχει ένα υγιές growth και ελπίζω να συνεχιστεί, πιστεύω θα συνεχιστεί. Επομένως, Χρήστο, για να επιστρέψω σε σένα, πού μας οδηγεί η αγορά τα επόμενα χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφεία? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι, έτσι για να συνοψίσω και την κουβέντα, ότι είναι τρεις οι άξονες. Πρώτα είναι το σύγχρονο design, που αυτό αποτυπώνεται σήμερα παγκοσμίως με διάφορους πειραματισμούς, πολλές φορές και αρκετά μορφολογικούς, αλλά και στην Ευρώπη έντονα με επαναχρήσεις. Το δεύτερο κομμάτι είναι σίγουρα η βιωσιμότητα και η φορεία, που έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον είναι πλήρως ενταγμένη στο design, δηλαδή δεν έχουμε αυτό το κενό που παλιά η βιοκλιματική αρχιτεκτονική ήταν λίγο πιο τεχνολογική, λίγο πιο αποσπασμένη. Τώρα έχει την αίσθηση ότι συνυπάρχει. Και συνυπάρχει και σε επίπεδο αρχιτεκτονική, συνυπάρχει σε επίπεδο design, συνυπάρχει και σε επίπεδο έρευνα. Και το τρίτο σημαντικό για μένα είναι ότι χρειάζονται, όπως προανέφερα, και ελεύθερα δυναμική χώρη, δηλαδή μια αντίληψη πλατφόρμας και τοπίου που να μπορεί να υποδεχτεί χρήσεις. Αυτό βοηθάει και τα υβριδικά μοντέλα, βοηθάει και την όλη αντίληψη των ανθρώπων πλέον για το πώς δουλεύω και συνεργάζομαι. Αυτό. Συνδυασμός όλο και περισσότερο μεικτών χρήσεων στη ζωή μας, σε ό,τι είναι, έχει να κάνει την αξιοποίηση των γραφειακών χώρων με εμπορικούς χώρους ενδεχομένως ή με οικιστικά project ενδεχομένως σε κοινά συγκροτήματα, είναι το μέλλον με κάποιο τρόπο τα επόμενα χρόνια? Νομίζω ότι είναι
είναι το απαραίτητο για να είναι η ουσία της πόλης. Η πήξη των χρήσεων. Άρα μικρές πόλεις μέσα στην πόλη, θα λέγαμε. Όχι απαραίτητα μικρές πόλεις μέσα στην πόλη, συγκροτήματα τα οποία λειτουργούν άρρητα συνδεδεμένα με την πόλη. Μια πόλη έχει ανάγκη από την μίξη των χρήσεων, βασικά. Άρα νομίζω κάτι πολύ σημαντικό είναι να σκεφτούμε το κέντρο της Αθήνας. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και νομίζω ότι γιατί όχι να βλέπουμε και περισσότερες αναπτύξεις γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία. Μιλάμε αρκετά για το φαινόμενο του υπερτουρισμού και νομίζω η ανάπτυξη των γραφείων αποτελεί πραγματικά μια ευκαιρία για να εξισορροπηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί όπου εργάζεται κόσμος χρειάζεται να μείνει, χρειάζεται να κάνει άλλες δραστηριότητες. Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι απλά, δεν αναφέρεται απλά στο κομμάτι του τουρισμού. Άρα βλέπεις κάπου να υπάρχει ένα ταβάνι στις τουριστικές αναπτύξεις και να στρέφεται λίγο κάποια στιγμή αγορά προς τα γραφεία. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει ταβάνι, αλλά νομίζω ότι ίσως το ταβάνι πρέπει να μπει. Πρέπει να μπει όχι με μια λογική περιορισμού ή αποκλεισμού, αλλά με μια περιοχή, με μια λογική σύνθεσης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το πράγμα που σημαίνει αυτή τη στιγμή και σχετίζεται με αυτό που είπε ο Γιώργος σε σχέση με τα ψηλά κτίρια ή με την ερώτηση προς τον Μιχάλη το σε ποιους άξονες βλέπουμε και πού μπορούν να πάνε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία, γιατί υπάρχει η ευκαιρία αυτών των αναπτύξεων. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτές οι αναπτύξεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία και νομίζω ότι χρειάζεται μια περισσότερη σύνθεση μεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ένας ευρύτερου σχεδιασμού. Γιατί νομίζω συνεχίζει η πόλη με έναν τρόπο να αναπτύσσεται πάλι με μικρές μονάδες, μικρά πίξελ, χωρίς όμως να έχει έτσι ένα μεγαλύτερο vision, ένα όραμα για το πώς πρέπει να εξελιχθεί. Και αυτό νομίζω δεν μπορεί να παραχθεί μόνο από μεμονωμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ναι, γίνονται κάποια μεγαλύτερα έργα τα οποία έχουν το στοιχείο της αστικής ανάπλασης, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, αλλά και αυτά κάπως είναι ασύνδετα, είναι σαν νησιά, ας πούμε, στην πόλη. Χάνεται και πάλι η σύνδεση και η συνοχή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είπε ο Μιχάλης, και όλα αυτά τα ζητήματα που κάνουν μια πόλη να είναι λειτουργική. Μιχάλη, ναι, κάτι θες να πεις. Θέλω να πω, γιατί αν σκεφτούμε και όλο αυτό το δημόσιο κτηριακό απόθεμα, το οποίο είναι νεκρό αυτή τη στιγμή, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να δοθούν τα κίνητρα, ούτως ώστε οι ιδιώτες, οι επιχειρηματίες και οι developers. Ή και σε σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αυτό ακριβώς λέω. Το οποίο μπορεί να δώσει μια άλλη προοπτική για πάρα πολλά κτίρια που υπάρχουν στην Αθήνα τουλάχιστον, και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία που ανήκουν, μπορεί να μην ανήκουν στο δημόσιο και να ανήκουν στο Δήμο, τα οποία όμως μένουν αναξιοποιητά και δεν μπορούν να πάρουν μια καινούρια χρήση, με αποτέλεσμα ότι είναι καταδικασμένα να βρίσκονται, ας πούμε, και κάθε χρόνο να μας εγκαταλείπουν. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι στο μυαλό σας όλοι, αλλά έτσι κλείνοντας την κουβέντα και αν θα θέλατε να προσθέσετε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον καθένα σας, αν έχετε στο μυαλό σας, αν σκεφτόσασταν ένα κτίριο ή ένα δημόσιο κτίριο της Αθήνας με αφορμή τα όσα υπόθηκαν και από τον Ηλία και από τον Μιχάλη, ένα κτίριο που θα σας ερχόταν στο μυαλό και θα θέλατε να το αναλάβετε και να του αλλάξετε αυτή τη στιγμή την υπόσταση, να το κάνετε κάτι καινούριο, να το ξαναφέρετε μπροστά και να το επανασυστήσετε. Γιώργο, ξεκινώ από σένα. Τώρα έτσι, τη Βουλή των Ελλήνων θα άλλαζα, θα την έκανε ένα χώρο, ένα μουσείο και θα έβγαζα όλους τη διοίκηση εκτός Αθηνών. Χριστό, εσύ. Δεν έχω σχεθεί κάποιο συγκεκριμένο κτίριο, απλά θα πω ότι θεωρώ σημαντικό. Νομίζω πρέπει να το αντιληφθούμε περισσότερο συλλογικά. Δεν είναι ότι ένα κτίριο θα δώσει τη λύση, γιατί αυτό ξαναεπιστρέφει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Σίγουρα χρειάζεται ένα πιο συλλογικό πλάνο. Δηλαδή, μια ευρύτερη πρωτοβουλία που θα συμπεριλάβει πράγματα. Οπότε, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να αποφύγουμε να συγκρονοποιούμε το project από το να το γενικεύσουμε και να δώσουμε ένα vision και μια ευρύτερη ατζέντα. Πάνω. Εγώ ήθελα να πω ότι σαφέστατα ό,τι υπόθηκε ήταν σωστό. Πρέπει να σκεφτόμαστε όμως ποιοι αποφασίζουν που θα πάνε τα γραφεία.
Δεν έγινε κλάστερ γραφείων το Δαχτυλίδι ή Κηφισίας γιατί κάποιος αποφάσισε να κάνει γραφεία. Τα μεγαλοστελέχη που αποφασίζουν οι ιδιοκτήτες μέναν στα βόρεια προάστια. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα ήταν τεράστιο για να κατεβεί στην Αθήνα, άρα αποφασίσαν να πάρουν τα γραφεία τους. Λαμπρό παράδειγμα ήταν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες φύγαν από τον Πειραιά και πήγανε στην Κηφισιά, στο Μαρούσι, στη Βουλιαγμένη, οικογένεια Μαρτίνου. Λοιπόν, άρα, αφενός μεν, κάποιοι αποφασίζουν που θα πάνε τα γραφεία, γιατί δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος γραφείων. Παράδειγμα, στη Βοστόνη αναπτύξανε business park στο λιμάνι, όπου πήγανε startups, πήγαν διάφορες εταιρείες και κάναν τα γραφεία τους. Απ' την άλλη υπάρχει και το trophy building, το γραφείο κύπελο, ας το πούμε. Παράδειγμα, λίγαν προσφάτως διαβάσαμε ότι τραπεζικός οργανισμός αγόρασε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, 8.500 τετραγωνικά, για να το ανακαινήσει, για το οποίο πλήρωσε 52 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο αυτό ήταν κτίριο γραφείων, παλαιότερα ήταν ξενοδοχείο, άρα οι χρήσεις μπορούν να αλλάξουν. Και όσον αφορά το multi-use, residential, γραφεία, commercial, είναι μια συνταγή που έχει γίνει σχεδόν παντού, με μεγάλο παράδειγμα στην ανάπτυξη που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Λεβέντο, που γίνανε πολλές τέτοιες σοβαρές αναπτύξεις, οι οποίες δουλέψανε. Ένα κτίριο που θα σε προκαλούσε, λοιπόν, Μίνωα, για να το δημόσιο κτίριο, για να το αλλάξεις. Όχι τόσα πράγματα, ναι, δεν ξέρω. Ένα κτίριο έχω στο νου μου, αυτό, ναι. Το λογιστήριο του κράτους που είναι κοντά στο Μινιόν είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο που είναι εγκαταλελειμμένο με έναν τρόπο που προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να το εξαφανίσουν και δεν μπορούν, γιατί είναι τόσο δυνατή η αρχιτεκτονική που έχει, που είναι αδυνατόν σε κτίριο. Αλλά έχουμε υποθεί τόσα πολλά πράγματα εδώ πέρα, αυτό που έλεγε πριν και ο συνάδελφος για τα ψηλά τα κτίρια. Εγώ έρχομαι από μια πόλη που αυτό το έχουν κάνει πρακτική εδώ και 20 χρόνια. Έχουμε κάνει ένα μέρος της πόλης που είναι πανύψηλο, με ψηλούς πύργους. Έχει ανοιχτεί όλος ο δημόσιος χώρος κάτω. Αλλά έχουμε ένα άλλο φαινόμενο που θέλω να το φέρω εδώ. Το 50% των τετραγωνικών των γραφείων είναι κενό. Στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, αυτή τη στιγμή επενδύονται για να κάνουν κτίρια γραφείων μόνο και μόνο για επενδυτικούς λόγους. Είναι άδεια. Γιατί είναι άδεια? Γιατί μετά το COVID, είναι αυτό που λέγαμε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό που έλεγε ο συνάδελφος πριν από λίγο. Επικοινωνούν, δουλεύει πάρα πολλοίς κόσμος, πάρα πολλές δουλειές δεν απαιτούν την παρουσία σε ένα γραφείο. Μιχάλη, αφού έδωσες το ερέθισμα για τα δημόσια κτίρια, εσύ ποιο? Εσύ έδωσες το ερέθισμα. Γιατί έχω τόσα πολλά στο μυαλό μου που δεν θα ήθελα να δημιουργήσω. Ηλία, εσύ κάποιο? Έχω αγαπήσει τον Πειραιά τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα το κτίριο του Ολπ, του Λιάπη. Είναι ένα κτίριο το οποίο το ζηλεύω, θα μ' άρεσε να το είχα σχεδιάσει και μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω στο μέλλον αυτού του κτιρίου και να παραμείνει όσο έχει. Σούπερ. Επειδή βλέπω τη Δανάη τη Μακρύ και είναι έτοιμη να μπει μέσα για να δώσει συνέχεια με το τελευταία συζήτηση της βραδιάς, θα χαιρετήσω τον Ηλία του Παπαγεωργίου, τον Μιχάλη τον Μαυρολέον, τον Μίνο τον Διγενή, τον Πάνο τον Μπάτζο, τον Χρήστο τον Κότσι και τον Γιώργο τον Μπάτζιο, και σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Σας εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Κοντά στο τσάκι, ελπίζω.